Επιστροφή τώρα στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Όπως είπαμε, θα συνδεθούμε με τα παιδιά που αποτελούν την ομάδα που πήρε τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της First Lego League, το Robot Game. First Lego League 2021, που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Η τελική των αγώνων έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η ομάδα Future Lab της Θεσσαλονίκης, με προπονητή τον κύριο Πέτρο Περλαντίδη, κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Ήταν Τσεχία, Ελλάδα, Γερμανία οι τρεις πρώτες θέσεις. Να καλησπερίσουμε τώρα μέσω Skype και τον κύριο Περλαντίδη και τα παιδιά που είναι εκεί στο χώρο, έτσι ακριβώς όπως έγινε, φαντάζομαι, ο διαγωνισμός. Κύριε Περλαντίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Όπως ακριβώς το είπατε, οι τρεις πρώτες θέσεις ήταν Τσεχία, Ελλάδα και Γερμανία που μοιράστηκαν το βάθρο. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την επιτυχία, κύριε Περλαντίδη, σε εσάς, στα παιδιά, στις οικογένειές τους, σε όλους όσοι προσπάθησαν το προηγούμενο διάστημα για να έχουμε το Σαββατοκύριακο αυτό το αποτέλεσμα. Ήσασταν εκεί, όπως βλέπουμε, το στήσιμο του αγώνα αυτή τη στιγμή έγινε διαδικτυακά. Ακριβώς. Φέτος, λόγω της πανδημίας, δυστυχώς έγινε διαδικτυακά. Κάθε χρόνο γίνεται σε κάποια περιοχή ανά τον κόσμο που φιλοξενεί όλες τις ομάδες. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο γεγονός, μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Τα παιδιά είχαν την τύχη να το ζήσουν αυτό και το 19. Πάλι βγήκαν σε δεύτερη θέση στο παγκόσμιο, στο Λίβανο. Φέτος, ουσιαστικά, οι συνθήκες ήταν λίγο διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, ο κόπος τους ήταν ακριβώς ο ίδιος, μπορεί και περισσότερος, λόγω των αναγκών να τα κάνεις όλα εξ αποστάσεως, μια πολύ πρωτόγνωρη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά μόχθησαν και κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα. Τη γαλανόλευση στο δεύτερο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τα παιδιά. Κύριε Περλαντίδη, θα σας ζητήσω να εκτελέσετε λίγο χρέη παρουσιαστή μου εκ των πραγμάτων, έτσι όπως είμαστε, και για να μας συστήσετε και τα παιδιά, τα ονόματά τους, να μας πούνε και την εμπειρία τους από την φετινή συμμετοχή τους στην διοργάνωση. Στα δεξιά μου πρώτα έχω τον Γιώργο τον Ριτζούλη, ακολουθεί ο Γιώργος ο Βλαχονάσιος και ο Θάνος ο Κολέτας. Είναι παιδιά τα οποία και στο παρελθόν τον έχουμε συνεργαστεί για ομάδες ρομποτικής και γενικότερα για κομμάτι ρομποτικής. Δεν ξέρω αν θέλω να σας πούνε κάποια πράγματα, να πείτε το πώς αισθανθήκατε, το πώς περάσατε σε όλη αυτή τη διαδικασία, πώς είδατε τη διοργάνωση. Ναι, να μας πει ο Γιώργος ο Ριτζούλης, να μας πει, να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο λοιπόν. Τα παιδιά τα οποία... Είναι 7 συνολικά τα παιδιά που συμμετείχαν. Πάρε Γιώργο το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ διαφορετική, ας το πω, χρονιά με σχέση. Έχουμε κάποιο Πάντως, θέμα. Θέλω να πω πως χαίρομαι με το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε και από ό,τι βλέπω. Μπορούμε λίγο να... Γιώργο, μία μικρή παύση, λίγο μία ανατελεία μπορούμε να διορθώσουμε τον ήχο. Για να μπορέσουμε να ακούσουμε τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε τι θα μας πούνε. Γιώργο, σε ακούμε. Καταλαβαίνω. Ακούγεται καλύτερα. Κάποια μικρά κενά έχουμε. Ναι, δυστυχώς. Ελπίζω τώρα να ακούγουμε λίγο καλύτερα. Ναι. Τώρα καλύτερα. Ναι. Και επόμενα ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε τέλεια, οι προπονήσεις ήταν πολύ ωραίες. Κάθε μέρα εδώ ήμασταν και άκουσε τελικά τον κόπο, πιστεύω. Γενικά όλες τις προπονήσεις που κάναμε. Φυσικά, το αποτέλεσμα σας δικαιώνει. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ο διπλανός είναι ο Θάνος. Μάλιστα. Γεια σου Θάνο, πόσο χρονών είσαι? 14, τα έχω κλεισμένα. Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια και σε σένα. Πώς ήταν αυτή η προσπάθεια? Φυσικά, όλοι οι κόποι μας ανταμείφθηκαν με τη θέση τη δεύτερη. Που ήταν διαδικτυακά ο διαγωνισμός ήταν λίγο το κακό μέρος όλης της διοργάνωσης. Παρ' όλα αυτά, ο διαγωνισμός κάτσε το ίδιο πρόσωπο, ήταν ακριβώς τα ίδια σχεδόν, απλά διαδικτυακά. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Το παιδί που είναι δίπλα σου.
Εγώ είμαι ο Άλκης. Γεια σου, Άλκη. Συγχαρητήρια και σε σένα, σε όλη την ομάδα σας. Τι έχεις ως εμπειρία από τη φετινή εκδήλωση? Σίγουρα ήταν μια αρκετά διαφορετική εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι το γεγονός το ότι έγινε διαδικτυακά... Δεν ήταν εμπόδιο, δηλαδή, σε αυτή την επιτυχία. Δεν ήταν εμπόδιο στον διαγωνισμό και... σίγουρα ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, ειδικά με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Βλέπουμε και την κοπέλα της παρέας δίπλα. Έλα, που είναι η Ζόλβη Θεοδωρίδου, είναι η νεότερη coach όλου του διαγωνισμού. Φέτος δυστυχώς δεν μπορούσε να διαγωνιστεί λόγω ηλικίας, ότι έχει κλείσει τα 16 ως αθλητής, οπότε ανέλαβε τον ρόλο του βοηθού coach. Οπότε η Ζόλβη. Ωραία, Ντόμνα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και για όλο αυτό που ανέλαβες φέτος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πώς αισθάνεσαι? Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και πολύ ευχαριστημένη με την απόδοση των παιδιών. Τα πήγαν εξαιρετικά με βάση τις προπονήσεις που κάναμε. Mm-hmm. Και επίσης η παρουσία τους στο διαγωνισμό ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αναλόγως βέβαια πάλι με τις προπονήσεις μας και τα στάντερ που έχουμε με τα παιδιά, γιατί είχαμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό που προσπαθήσαμε. Σας εύχομαι ισανότερα, που λένε, έτσι απλά δηλαδή, και στην επόμενη διοργάνωση του χρόνου όλα να πάνε καλά, να έχουμε ξεπεράσει και τα δεινά της πανδημίας για να βρεθείτε πάλι όλοι μαζί, όλες οι ομάδες, σε ένα χώρο, να γίνει διαζώσεις όλη η διαδικασία και να έχετε πάλι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κύριε Παρλαντίδη, να επιστρέψω λίγο σε εσάς να μας πούν τα παιδιά για τη διαδικασία να κάνουμε μία μικρή ολιγόλεπτη αναπαράσταση του διαγωνισμού. Δεν ξέρω ακριβώς τι σας ζητήθηκε, γιατί δεν γνωρίζω τα της ρομποτικής όσο καλά, λοιπόν, τα παιδιά. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει τρία βασικά σκέλη. Mm-hmm. Το ένα είναι το ρομποτικό παιχνίδι, είναι η πίστα η οποία βλέπετε μπροστά σας. Αποτελείται από 16 διαφορετικές αποστολές, τα οποία τα παιδιά πρέπει να σχεδιάσουν έναν πρωτότυπο τρόπο για να τις λύσουν στον ταχύτερο χρόνο. Έχουν σχεδιάσει τους 2,5 λεπτά. Απαγορεύεται να αγγίξουν το ρομπότ όσο βρίσκεται μέσα στην πίστα. Όσο βρίσκεται σε αυτή την άσπρη περιοχή που βλέπετε εδώ, έχουν το δικαίωμα να το αγγίξουν και να αλλάξουν τα εξαρτήματα. Είναι το λεγόμενο pit stop. Όπως έχουμε στη Φόρμουλα 1 το pit stop που πάνε και αλλάζουν ελάστιχα, αεροτομές κτλ. Έτσι και εδώ πέρα υπάρχει το pit stop. Είναι ο μοναδικός χώρος που μπορεί να αγγίξουν το ρομπότ. Το ρομπότ κινείται αυτόνομα, έχει τους αισθητήρες, τους κινητήρες και καταλαβαίνει που βρίσκεται. Οπότε όλη η ιστορία είναι στο να σχεδιάσει ένα ρομπότ τόσο από πλευράς μηχανικής όσο και προγραμματισμού, να το κάνεις έξυπνο από μια άψυχη μηχανή που είναι, για να μπορέσει να λύσει με μεγάλη ακρίβεια την πίστα. Αυτό φυσικά απαιτεί πάρα πολλές δοκιμές και πάρα πολλές διορθώσεις. Τα πρώτα εργαλεία που σχεδιάσαν τα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Ήταν τελείως διαφορετικό. Μπορούμε να κάνουμε και μία επίδειξη στο τέλος, άμα θέλετε, αυτό ακριβώς που δείξαμε, λέει, και στο παγκόσμιο. Το δεύτερο σκέλος είναι να ερευνήσουν ένα θέμα προς επίλυση. Για παράδειγμα, φέτος είχαν θέσει από τον διαγωνισμό το ότι υπάρχει μία... ο κόσμος δεν αθλείται. Η κοινωνία μας πλέον έχει καθίσει στον καναπέ, δεν βγαίνουμε έξω να αθληθούμε, το οποίο προκαλεί κάποια προβλήματα και στην υγεία μας. Οπότε στόχος ήταν τα παιδιά από όλο τον κόσμο, από 115 χώρες, να βρουν έναν τρόπο να παρακινήσουν μια λύση στο πρόβλημα, να παρακινήσουν τον κόσμο να αθληθεί. Οπότε κάθε ομάδα παρουσιάζει κάτι δικό της, κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτόμο. Τα παιδιά λοιπόν αυτό που οργάνωσαν και σκέφτηκαν ήταν να δημιουργήσουν ένα καινούριο κρυπτονόμισμα, σαν το bitcoin κάτι, το οποίο όμως θα ανταμείβει στην ουσία τους χρήστες ανάλογα με το πόσο γυμναστική κάνουν την κάθε μέρα. Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση για αυτό που λέμε εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, για το mining, το λεγόμενο mining, το οποίο φυσικά ενθουσίασε και τους κριτές από όλο τον κόσμο, γιατί δεν βαθμολογόμασταν από κριτές της Ελλάδας, παρόλο που διαγωνιμόμασταν στην Ελλάδα. Διαδικτυακά από όλο τον κόσμο, εμείς είχαμε έναν Αιγύπτιο, έναν Άρα και οι δύο δοκιμασίες συνυπολογίστηκαν στην τελική βαθμολογία. Ακριβώς, όλα αυτά. Το ρομποτικό παιχνίδι φυσικά είναι το πιο εντυπωσιακό μέρος του παιχνιδιού, το robot performance, όπου το robot πρέπει να τρέξει και εκεί διαγωνίζεσαι πραγματικά με το κάθε δευτερόλεπτο, με την κάθε λεπτομέρεια έναντι όλων των υπόλοιπων χωρών. Τα παιδιά τι κάνουν εκείνη την ώρα? Βλέπουμε στο βάθρο Ασιάτες. Εγώ, επειδή έχω πολύ μεγάλη εμπειρία σε διαγωνισμούς, κάθε χρόνο έβλεπα Ασιάτες στο βάθρο. Είναι πολύ παράξενο που φέτος δεν είδαμε Ασιάτες στο βάθρο.
Μπορεί να έχει να κάνει με την πανδημία, βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, όχι, κύριε Παναλαντίδη. Λέω σαν γενικό σχόλιο. Ναι, ναι, μπορούμε να το βάλουμε σε εφαρμογή, να το ξεκινήσουμε, φυσικά, να ξεκινήσουμε την πίστα. Δοκιμάστε, άμα θέλετε. Για ένα λεπτό, έτσι, για να δούμε λίγο την κίνηση τουλάχιστον και αν μπορείτε να μας περιγράφετε κιόλας για να έχουμε και τον ήχο τον ανάλογο να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Ναι, ναι, βεβαίως. Οπότε όταν είστε έτοιμοι, παιδιά, το βάζετε σε λειτουργία. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πάμε το κατευθείαν. 3, 2, 1, πάμε. Μάλιστα. Σιγά σιγά αφήνει κάποια εξαρτήματα στην πίστα, καταφέρει να γυρίσει ρόδες, να ενεργοποιήσει διακόπτες. Είναι κάθε φορά διαφορετικό το σενάριο κάθε χρόνο. Δεν είναι η πίστα που βλέπετε τώρα κάθε χρόνο ίδια. Και η ιστορία όλη είναι εδώ στο pit stop, στην αλλαγή. Να κάνουν πολύ γρήγορες αλλαγές για να κερδίσουν χρόνο από το παιχνίδι. Και φυσικά και εύστοχες αλλαγές, έτσι. Να μην έχουν κάποιο πρόβλημα όλες οι αλλαγές. Στην πράξη, στην διαδικασία αυτή, τώρα βλέπουμε δύο παιδιά, έτσι. Ήτανε πραγματικά και σε real time την ώρα του διαγωνισμού. Ναι, ναι, ναι. Δύο παιδιά πάντα, οι οδηγοί του ρομπότ. Είναι πάντα δύο παιδιά αυτοί που στέλνουν το ρομπότ. Φυσικά στο σχεδιασμό υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Στη δικιά μας ομάδα φυσικά δεν παίξαμε μόνο με δύο άτομα, υπήρχαν και αναπληρωματικοί. Ο καθένας γνώριζε κάθε κομμάτι του διαγωνισμού. Δεν ήταν πολύ ειδικός ο ρόλος τους και έτσι πρέπει στο διαγωνισμό αυτό να φέρνει όλη μέρος σε όλες τις διαδικασίες. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο έπαθλο, κύριε Παναλαντίδη, τώρα για τα παιδιά? Πέρα από το έπαθλο της... Το ηθικό, το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ μεγάλο, ναι. Δεν υπάρχει κάτι στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, όχι. Θα πάρουν μέρος και του χρόνου, η ομάδα αυτή μπορεί να πάρει μέρος και του χρόνου ή θα παρτιστεί από μια άλλη ομάδα? Αν την ευκαιρία λόγω ηλικίας, ναι. Δυστυχώς κάποιοι αρχίζουν και μεγαλώνουν, ήδη είναι τρίτος χρόνος που συμμετέχουν σε τέτοιο διαγωνισμό. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να αποχωρούν για να ασχοληθούν και με τις πανελλαδικές, που είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος που πρέπει επίσης να βάλουν και στην ζωή τους. Τα μαθήματα πώς θα κάνατε μέσα στην περίοδο της πανδημίας? Υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες? Στο μεταξύ βλέπουμε εμείς τώρα τις κινήσεις όλο πάνω στην πίστα. Τα θέματα του διαγωνισμού κάθε χρόνο βγαίνουν περίπου τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου. Οπότε και ξεκινήσαμε τις συναντήσεις για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο lockdown που πιστεύουμε ότι θα έρθει. Μέχρι τον Νοέμβρη μπορέσαμε να κάνουμε διαδόσεις συναντήσεις. Στη συνέχεια όλα αυτά έγιναν εξ αποστάσεως, διαδικτυακά. Και μόλις 5 μέρες πριν το Πανελλήνιο, όπου μας έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό, μπορέσαμε να συναντηθούμε σαν ομάδα ξανά εδώ στο φροντιστήριο, καθημερινά self-test. Ήταν μια διαδικασία πολύ πρωτόγνωρη. Κάθε μέρα να πρέπει να έχεις κάνει ένα σελτές για να μπορέσεις να μπεις μέσα στον χώρο που μέχρι πριν έμπαινες πιο άνετος, πιο χαλαρός με τη μάσκα, να μην μπορείς να εκφραστείς τόσο ελεύθερα. Υπήρχαν τέτοιες αντικειμενικές δυσκολίες. Ναι, εξ αποστάσεως και μόλις πριν κανένα μήνα από τώρα που μιλάμε, καταφέραμε να ξαναβρεθούμε από κοντά για να ολοκληρώσουμε στο 100% όλο το κομμάτι του ρομποτικού παιχνιδιού που βλέπετε είναι κάτι απτό. Δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως το συγκεκριμένο, δυστυχώς. Προφανώς, αλλά ήταν μια δοκιμασία που επιτυχώς περάσατε και αυτή, κύριε Παναλαντίδη. Όντως, επιτυχώς και εσείς και όλες οι ομάδες, ούτως ή άλλως, αξίζουν συγχαρητήρια για την συμμετοχή. Και με την πρώτη ομάδα, με την Τσεχία, είναι πολύ κοντά η βαθμολογία σας, από ό,τι είδαμε. Μικρή η διαφορά. Είναι πάρα πολύ μικρή. Υπήρχε μια αστοχία στον σχεδιασμό του ρομπότ την Παρασκευή, που έγιναν οι δύο πρώτοι γύροι. Τρεις γύροι υπάρχουν και μετράει το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε εκεί η Τσεχία κατάφερε και πήγε ένα βήμα πιο μπροστά. Εμείς αναπληρώσαμε το χαμένο κενό στην διαδικασία του Σαββάτου, αλλά είχαμε και γνώση μας ότι υπήρχαν λίγες πιθανότητες για την πρώτη θέση του βάθρου. Δουλέψαμε και με στρατηγική. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει πάρα πολύ κομμάτι της στρατηγικής, να δεις τι κάνουν οι άλλες ομάδες, ώστε να μπορέσεις να αποφασίσεις ποιες αποστολές θα κρατήσεις, ποιες θα αφήσεις. Αυτή είναι κυρίως και η δουλειά του coach. Δηλαδή, το να μπορέσει να δώσει στα παιδιά να καταλάβουν το ποιες κινήσεις πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις κάθε στιγμή να προσαρμοστείς στις συνθήκες του παιχνιδιού. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Για το συναντάμε φυσικά αυτό και σχεδόν σε όλα τα αθλήματα. Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή, εκτός από το να παρακινήσει φυσικά τα παιδιά να ασχοληθούν με το αντικείμενο και να τους μάθει κάθε χρόνο και διαφορετικά πράγματα για να εξελίξουν τις γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παναλαντίδη, εσάς τα παιδιά και πάλι θερμά συγχαρητήρια πραγματικά για την επιτυχία, τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Κάνετε και εσείς περήφανη την Ελλάδα με τη δεύτερη αυτή θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια σε όλο αυτό που έχετε βάλει εδώ και χρόνια στο νου σας να πετύχετε. Σε όσους συνεχίσετε επίσης, καλή επιτυχία και του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναλαντίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά που ήταν εκεί.
Να έχετε ένα καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς για την επικοινωνία. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Τώρα κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Επικαιρότητα αναλυτικά με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas στις 9 με το Σάκη Μόσχη, στις 8.30 νωρίτερα το ειδησιογραφικό ένθετο αναλύσεις. Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 10 το βράδυ έρχονται οι απέναντι, Σταύρος Ραΐλογλου και Χρήστος Τσαλικίδης με πολιτική επικαιρότητα. Εμείς και πάλι αύριο Τρίτη θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα, δροσερό βράδυ.